μαζί σας και πάλι φίλες και φίλοι και θα πάμε, Ειρήνη, στη Ρόδο. Έτσι, θα δεν θα μιλήσουμε μόνο οι δυο μας αυτή τη φορά. Έχουμε και προσκεκλημένο, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Κάλιστος Διακογεωργίου, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εντεταλμένος σε θέματα πολιτισμού. Θα μιλήσουμε όμως, εκτός από θέματα πολιτισμού, και για άλλα θέματα τα οποία θέλει ο κύριος Διακογεωργίου. Κύριε Διακογεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε τα όποια θέματα, θα ήθελα με τη σημερινή ημέρα να ευχηθώ σε όλους τους εορτάζοντες χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα, ειρήνη και όσο μπορούμε να διοχετεύουμε χαμόγελο. Επίσης, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας και στο πολεμικό ναυτικό που τα παιδιά ξημεροβραδιάζονται για μας. Να έχουν γιορτάζει σήμερα ηρεμία, το πολεμικό ναυτικό, γαλήνη πραγματικά. Και όχι φουρτούνες. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες ευχές. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Διακογεωργίου. Καλησπέρα. Ωραία, προσπαθούμε, κύριε Διακογεωργίου. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, να μιλήσουμε για τις επικείμενες εκλογές στο Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και για την συμμετοχή σας σε αυτές? Είσαστε με τον συνδυασμό ανάπτυξη τώρα, με τον υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Πάπου. Τον Γιάννη τον Πάπου, ο οποίος... Γενήν πρόεδρο. Γενήν πρόεδρο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πετύχαμε οι επιχειρηματίες είναι ότι ενωμένοι μπορούμε να κατορθώσουμε πάρα πολλά, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο και κοινό ψηφοδέλτιο με επικεφαλή το κύριο Πάπου Γιάννη, που οι επιχειρήσεις ή ο επιχειρηματίας δεν έχει να κερδίσει τίποτα όταν υπάρχουν διαστάσεις και αποσπάσεις γενικότερα στον επιχειρηματικό κόσμο. Η επιχείρηση πρέπει να πηγαίνει και να βαδίζει ενιαία για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελεύθερος επαγγελματίας και το επιχειρήν γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά δεν προβληματιστικά να συμμετέχω σε αυτό το θεσμό του επιμελητηρίου. Η θητεία μου όλη, η ζωή μου όλη ήταν η ανάμειξή μου γενικότερα με τα κοινά. Σύντευσα για μια 20ετία στο πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης στο Δήμο της Ρόδου, μπορώ να πω από όλες τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή είμαι για 3 χρόνια στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αρμόδιος στα θέματα πολιτισμού. Και συνάμα είμαι για άλλη μια 5ετία στο επιμελητήριο το Δεκανήσου. Η εμπειρία μου νομίζω ότι και πιστεύω απόλυτα ότι την έχω αποκτήσει. Στον τομέα της μεταποίησης, έχετε αρμοδιότητα στον τομέα της μεταποίησης? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κατεβαίνω σύμφωνα με το επάγγελμά μου, είναι οικοδομικές επιχειρήσεις, κατασκευή και πωλήσεις ακινήτων. Συμμετέχω στο τμήμα μεταποίησης, που γενικότερα συμμετέχουν όλα τα επαγγέλματα της οικοδομής και γενικότερα τα επαγγέλματα που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολλά τα μέλη που ψηφίζουν τη μεταποίηση. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε μια ομάδα από όλα τα τμήματα, όπως είναι υπηρεσιών, τουρισμού, εμπορικού, μεταποίησης. Όλα τα παιδιά που κατεβαίνουν στο επιμελητήριο έχουν αφήσει τον καναπέ, έχουν αφήσει το χρόνο από τη δουλειά τους, ούτως ώστε να δώσουν και να προσφέρουν στο επιμελητήριο. Νομίζω ότι η διάθεση και η προσφορά και η φιλοδοξία για όλους μας είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε στα προβλήματα του επιχειρηματία. Ναι, μία παρατήρηση μόνο. Νομίζω ότι στο ψηφοδέλτιο από Κάλυμνο και στο τομέα τουρισμού έχουμε τον κύριο Τσαγκάρη, γιορτάζει και σήμερα. Να είναι πολύχρονο. Στις υπηρεσίες έχουμε τον κύριο Χούλη, εστιατόρα, και κάποιους άλλους και από Κάλυμνο.
Κοιτάξτε, είναι και από Κάλυμνο και από Λέρο και από Πάτμο και από Κάρπαθο και από Κο. Γενικότερα δηλαδή υπάρχει ένα μείγμα εκπροσώπων, αντιπροσώπων συμμετοχή από όλα τα νησιά. Το επιμελητήριο, διότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο το κέντρο, δηλαδή η Ρόδος, η πρωτεύουσα της Οδεγανήσου, αλλά τα προβλήματα έχει να κάνει γενικότερα σε όλα τα νησιά, δηλαδή από το μικρό νησί μέχρι το μεγαλύτερο νησί. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτή η εκπροσώπηση όλων των ανθρώπων που κατεβαίνουν, τα μέλη που κατεβαίνουν και θέτουν τον εαυτό τους στην κρίση του δωδεκανησιακού επιχειρηματία, έχει να κάνει περισσότερο ότι όλοι πρέπει να ανασκουβωθούμε και να κοιτάξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα στις επιχειρήσεις, γενικότερα όλου του κόσμου. Και να πούμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν 16 και 17 Δεκεμβρίου στα κατωτόπους επιμελητήρια, έτσι? Ναι, είναι στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στην Κο, στην Πάτμο, στη Λέρο και στην Κάρπαθο. Όπου εκεί μπορούν δηλαδή όσοι είναι ταμιακά εντάξει με το ΓΕΜΗ να έχουν το δικαίωμα να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον όποιον συνυποψήφιο και συνάδελφό μου προτιμά και πιστεύει απόλυτα ποιος θα είναι αυτός ο οποίος μπορεί να προσφέρει και να δώσει. Αλλά εκείνο που θέλω να πω ότι το ότι κατεβαίνει στο ψηφοδέλτιο για μένα είναι θετικό. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι το να καθόμαστε στην πολυθρόνα ή στον καναπέ μας δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να μας δώσει τη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα. Μάλιστα. Ωστόσο, έτσι, κύριε Διακογεωργίου, είσαστε και πρόεδρος του Συλλόγου Δωδεκανήσου των Ομάδων Στην Ομάδα Δωδεκάνησος μπάσκετ με αμαξίδιο. Είναι ένα άθλημα δύσκολο, θα μπορούσα να έλεγα. Η ομάδα Δωδεκάνησος μπάσκετ με αμαξίδιο δεν εκπροσωπεί τη Ρόδο και μόνο, εκπροσωπεί γενικότερα όλη την Δωδεκάνησο. Είναι γνωστό ότι πέρυσι η ομάδα Δωδεκάνησος πήγε στην ΚΟ, όπου προκρίθηκε για το Final Four. Και, και αυτές τις ημέρες θα συμμετάσχετε και στον ημιτελικό στην Αθήνα. Κοιτάξτε, φέτος η ομάδα μας προκρίθηκε να είναι παρόν στο Final Four μετά από δύο νικηφόρους αγώνες που έκανε με την Πάτρα και με την Κρήτη, που κέρδισε και συμμετέχει στο Final Four, και οι αγώνες διεξάγονται το Σάββατο και την Κυριακή. Να σας πω κάτι, για αυτή την ομάδα ο απότερος σκοπός, ναι μεν είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, ναι μεν ας πούμε κάνει πρωταθλητισμό, αλλά μπορώ να σας πω ότι κάνει πρωταθλητισμό και κοινωνικούς σκοπούς, και πολύ περισσότερο ότι φέρνει παιδιά από τα σπίτια και συμμετέχουν στους αθλητικούς χώρους που γυμνάζονται, αθλούνται, και όλα τα παιδιά γίνονται μια οικογένεια, γίνονται μια ομάδα, έχουν μια έτσι αδελφοποίηση μεταξύ τους, έτσι, διάθεση, ναι. Και προσφέρουν χαρά και αγαλίαση και σε εμάς γενικότερα, διότι κακά τα ψέματα και εμείς θέλουμε τη δική μας ψυχολογία, την οποία μας τη δίνουν τα παιδιά, και εμείς δίνουμε στα παιδιά αυτά. Πρωταθλητισμός για μας και για μένα προσωπικά είναι να μπορέσουμε να φέρουμε 1, 2, 3, 4 παιδιά ή εν πάση περιπτώσει όσο περισσότερα μπορούμε από τα σπίτια τους, και να βγουν έξω και να έρθουν να αθλούνται. Αυτός είναι ο κυριότερος σκοπός, και για μας αυτό, εγώ προσωπικά το χαρακτηρίζω πρωτάθλημα, κατάκτηση πρωταθλήματος, ανεξάρτητα δηλαδή που πήραμε και παίρνουμε δηλαδή πρωταθλήματα και εντός τους αγωνιστικούς χώρους, είτε το θεσμό του πρωταθλήματος, του πρωταθλητή, είτε τον θεσμό του κυπέλου. Αυτά τα παιδιά είναι πρωταθλητές στη ζωή. Ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς είναι πρωταθλητές στη ζωή αυτά τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι οι παιδιά από την ομάδα συμμετείχαν στην επίδειξη μόδας που διεξήχθη την Κυριακή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει καμία διαφορά του Αρτιμελή από
το να έχει ας πούμε κάποια αναπηρία το παιδί που μέσα στην ατυχία της ζωής του έπαθε ένα ατύχημα. Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι και η όλη αυτή η δραστηριότητά σας είναι και πολιτισμός, κύριε Διακογεωργίου. Για τα θέματα πολιτισμού τώρα υπάρχει κάτι ας πούμε που έχετε διοργανώσει και περιμένετε να εξελιχθεί. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω απόλυτα ότι η ανάθεση του πολιτισμού από τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, που η αρχή του Περιφερειάρχη είναι ότι ο πολιτισμός του Νοτίου Αιγαίου πρέπει να πάει παντού, δηλαδή από το μικρότερο νησί μέχρι το μεγαλύτερο νησί και από το μικρότερο χωριό μέχρι το μεγαλύτερο χωριό. Πιστεύω απόλυτα ότι λίγο πολύ έχουμε αγγίξει όλα τα νησιά, δηλαδή από, είτε στέλνοντας παραστάσεις, είτε κάνοντας διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι έχουμε αγγίξει όλα τα νησιά, δηλαδή όλη την 12άνησο. Με διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις προτεραιότητες της περιφέρειας και ο πολιτισμός, κυρίως έτσι, ο πολιτισμός. Το έχει πει ο κύριος Διακογεωργίου και θα ήθελα αν μπορείτε να μου το σχολιάσετε αυτό. Είπατε ότι ο πολιτισμός είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές σας, αλλά επίσης ότι δεν έχει σύνορα και περιορισμούς ο πολιτισμός. Ήταν μια πολύ ωραία. Έχω πει ότι ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και ο πολιτισμός είναι όπου γης. Έτσι. Και δηλαδή, στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και στη συμπεριφορά μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα πρόσθετα να πω είναι ότι, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι εμείς κάνουμε τα διάφορα μουσικά ανταμώματα και τώρα τελευταία, δηλαδή πριν 2 μήνες είχαμε κάνει το αντάμωμα του Πόντου με την Κρήτη. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ας πούμε ότι ο Πόντος και οι Κρήτες περάσανε δύσκολα χρόνια και πολλά άλλα. Εν τω μεταξύ του χρόνου θέλω να κάνω ένα άλλο αντάμωμα, Πόντος Κρήτη Κύπρος Αρμενία, δοκιμασμένες γενιές, που θα είναι ό,τι καλύτερο και το αποκορύφωμα του 18, πέραν δηλαδή από τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει να κάνει για το κάθε νησί, δηλαδή από τους Λειψούς, από την Ίσορο, από την Κό, από την Κάλυμνο. Και μια και μιλάμε τώρα για την Κάλυμνο, μπορώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο της Κάλυμνου και με το κύριο Διαμαντή και με τον Δήμαρχο και με όλα τα παιδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης και με συλλόγους πολιτιστικούς γενικότερα. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι σε όλη τη Δωδεκάνησο μπορώ να πω ότι αριθμούν γύρω στους 500 με 600 πολιτιστικούς συλλόγους. Και εκεί μπορώ να πω ότι λίγο πολύ στηρίζουμε και βοηθάμε και μέσα από τα επαρχία. Με την Ένωση Καλυμνίων Ρόδου φαντάζομαι θα έχετε συνεργαστεί. Κοιτάξτε, έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με την Ένωση Καλυμνίων και εδώ στη Ρόδο και στην Κάλυμνο και με την κυρία Βάλα και με τον κύριο Κωνσταντινίδη που είναι ο πρόεδρος των παρικιακών συλλόγων Δωδεκανήσου, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Γενικότερα μπορώ να σας πω ότι συνεργαζόμαστε όσο μπορούμε με όλους τους συλλόγους για την αναβίωση τα ίδια και έθιμα και πολύ περισσότερο να πω κάτι άλλο, ότι το καλοκαίρι για το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο δεν έχει να κάνει μόνο με τους ντόπιους που έχει στο κάθε νησί, είναι ότι έρχονται οι ξενιτεμένοι μας, έρχονται οι μετανάστες από τα διάφορα κράτη και μπορώ να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις οι πολιτιστικές είναι ένα αντάμωμα μεταξύ των πατριωτών με τους πατριώτες που έρχονται από το εξωτερικό και έχουν χρόνια να έρθουν στα μέρη τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ομογενείς μας. Αυτή η χαρά την οποία παίρνει ο ξενιτεμένος βλέποντας δηλαδή ένα πατριώτη του, ένα συγχωριανό του. Βέβαια. Ωραία. Κύριε Διακογεωργίου, δεν ξέρω, Νίκη, σε διακόπτω να κάνω ακόμη μια ερώτηση. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, διότι διάβασα ότι προσπαθείτε να αξιοποιήσετε ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα μέσα από το ΕΣΠΑ,
ώστε να μπορέσετε να έχετε τη δυνατότητα και παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. Κάτι έγινε το καλοκαίρι σε σχέση με την Ιερά Μονή της Πάτμου. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στην Πάτμο είχαμε συνεργαστεί και έχουμε καλή συνεργασία και με την εφορία αρχαιοτήτων της Δωδεκανήσου και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πάτμου και με τον Δήμο, που είχαμε πάει για το έργο, το τεχνικό έργο το οποίο έγινε στη Μονή του Αγίου Ιωάννη. Αποκατάσταση. Και ταυτόχρονα έγιναν και διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο και με τους συλλόγους. Κοιτάξτε να δείτε, τα προγράμματα αυτά η περιφέρεια πάντα προσπαθεί να έχει ωφέλη στην προκειμένη περίπτωση για να δημιουργούνται διάφορα πολιτιστικά. Να σας πω κάτι άλλο, ότι στην ΚΟ έγινε ένα συνέδριο που είχε να κάνει με τα ευρήματα στην Καρδάμενα, που είναι εδώ και 30 χρόνια από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ο πολιτισμός δεν είναι μόνο και μόνο η αναβίωση, τα ήθη και αίθημα, τα πανηγύρια, οι χοροί. Όχι, είναι, βέβαια. Είναι, ναι, είναι τα εικαστικά, είναι η γεωγραφική, είναι το θέατρο, είναι η μουσική, είναι πολλά. Δηλαδή μπορώ να σας πω, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν έχει αρχή και τέλος, ή μάλλον έχει αρχή αλλά τέλος δεν έχει. Και είναι αυτό που είπα, ότι δηλαδή και η αγάπη και η σύμπνοια μεταξύ μας είναι πολιτισμός. Και αυτό είναι μια προσπάθεια, δηλαδή να μπορέσουμε να βλέπουμε τον απέναντί μας κάτι το ίδιο, κάτι ανθρώπινο. Ωραία. Έτσι πρέπει να κλείσουμε μάλλον. Έτσι, ναι, έτσι. Ήταν πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Ωραία. Να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία στις... Να είστε καλά και θέλουμε την ευκαιρία και που μου δίνετε να ευχηθώ σε όλους τους συμπατριώτες μας Δωδεκανησίους και σε όλο τον κόσμο να έχουμε καλές γιορτές, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και αυτό που είπα, όσο μπορούμε να προσφέρουμε χαμόγελο και χαρά στον συνάνθρωπό μας. Και να ομονοούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ωραία. Κάλιστος ο κύριος Διακογεωργίου. Κάλιστος λοιπόν. Να τον ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ ωραία παρέμβαση. Έτσι, λοιπόν, δεν ξέρω. Πάθος, πολύ πάθος. Ναι, είναι, άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι είναι σε αυτό τον τομέα, στα θέματα πολιτισμού. Θα μεταφέρει πολιτισμό και στο επιμελητήριο, όχι ότι δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπονοώ κάτι, αλλά θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που βλέπει με αυτή τη ματιά τα πράγματα, έτσι ακριβώς, δεν όπου και να πάει διανθίζει. Μόνο, γιατί εκ του επαγγέλματός του θα μπορούσε να ήταν και μόνο. Λοιπόν, να πούμε στον αγαπητό μας Γαβριήλ από το Control που μας υποστηρίζει. Μπορούμε να πάμε στην Κάρπαθο. Να προσπαθήσει να βρούμε Κάρπαθο. Και στη Φωτεινή, τη Χαλκιά, μπορούμε. Και μέχρι να προσπαθεί. Α, έχουμε μόνο ένα λεπτό. Οπότε, ένα λεπτό. Εντάξει, τότε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, να πάμε σε διαφημίσεις και να βρούμε μετά την Φωτεινή. Ωραία. Νίκη, να... δεν ξέρω, την άποψή σου θα ήθελα γύρω από αυτό. Διάβασα και άκουσα ότι η κυβέρνηση επρόκειτο να καταθέσει ένα νομοσχέδιο γύρω από τις απεργίες και ότι για να μπορέσει να γίνει μια απεργία θα πρέπει να, να εξασφαλιστεί είναι ένα ποσοστό 50%, ενώ μέχρι τώρα ήταν 20%. Μεγάλες οι αντιδράσεις βέβαια, κυρίως και από το ΚΚΚ, μπορεί να διασφαλιστεί, διότι, έτσι, όπως λέγαμε πριν και με τον κύριο Γάκη, ποιοι είναι οι τρόποι που έχει κανείς να μπορέσει να διαμαρτυρηθεί και αλλά είναι σε απόσυρση αυτή η ρύθμιση. Αναβλήθηκε. Είναι σε απόσυρση, θα το ξαναδούν το θέμα. Αναβλήθηκε η συζήτηση και θα το ξαναδούν. Πολύ σωστά, το ίδιο πράγμα λένε. Θα το ξαναπροσεγγίσουν με διαφορετικό έτσι. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ως αριστερό. Θα έπρεπε να διασφαλίσει έτσι το 20% παράταξη όπως διατείνονται ότι είναι. Θα πρέπει να το ξαναδώ, βέβαια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.